Η φιλούλα θα τη δείτε και με το κύτταρο μηχανήμα. Το οποίο τώρα είναι μια καινούργια βραβεία που κάνει ο Χρυσέ. Δεν είχε τελειώσει την παλιά βραβεία. Ήταν στην Ουκρανία, στην Ουκρανία, Αμέρικα. Το κάτω κάτω είναι έτοιμο. Όπως είναι η Ιταλία. Και μετά έχει ένα υπαίθριο κομματάκι. Αυτή είναι. Και στον άκρη, θα το δείτε στο σχέδιο, διασταυρώνονται οι δύο γαλαρίες. Η δικιά μας και η δικιά τους. Μία πάει από κάτω και εμείς πάμε από πάνω. Το κίνητο έχει τη δυνατότητα να έχει 4-5 εκατοκλήσιο. Το θέλουμε να βάλει. Έχουμε πλήρη τήρηση για το διαγραμμάτων και στο δρόμο μας του γνωρίζουμε και στο έργο. Οπότε σε σχέση με όλους τους ενδιάμεσους χρονικούς σταθμούς που υπάρχουν, είμαστε σίγουροι για την υλοποίησή τους με βάση και το στόχο της ολοκληρωτικής παράδοσης το Μάρτιο του 2017. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, ένα δευτερόλεπτο. Βάλτε μια στροφή προς τα δόντια για να φαίνεται το τούνελ. Αφού θα πάμε. Πάμε μετά. Μπέστε μέσα. Το βάθος έχει ένα φως. Αυτό είναι το φως, το βάθος του τούνελ. Είναι δύο τούνελ. Το ένα που είναι 670 μέσα μόνο και αυτό είναι γύρω στα 500 και η γέφυρα που είναι 150 μέτρα. Να χαιρετήσουμε τους συνεργαζόμενους. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, τον είδαμε να συνομιλεί, κόβει την κορδέλα. Τα εγγένεια. Είστε καλά. Άντε, καλορίζικος. Λοιπόν, εγγενιάζει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τις σύραγγες στο Δερβαίνι. Τον βλέπαμε νωρίτερα και δεν μπορούσαμε να ακούσουμε καθαρά τη συνομιλία του με τους εμπλεκόμενους στο έργο. Τον είδαμε Νίκο Γριλάκη να χαιρετά τους εργαζόμενους. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν η κυρία Γεροβασίλη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Πίτζης. Και είναι ένα σημείο εδώ, Αλεξάνδρα, που διασταυρώνονται τα έργα της, του ΟΣΕ. Από κάτω ακριβώς περνάει η υποκατασκευή, η νέα σιδηροδρομική γραμμή, αυτή η οποία θα καταλήγει στην Πάτρα. Ήταν ένα έργο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο το 2021-2022 και θα συντομεύσει κατά πολύ την σιδηροδρομική σύνδεση της Χάκης πρωτεύουσας με την πρωτεύουσα. Εδώ λοιπόν στις δίδυμες σύραγγες θα έχουν τη δυνατότητα οι οδηγοί να περνούν ασφαλέστερα ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της Ολυμπίας Οδού. Θα προωθήσει η κυκλοφορία γύρω στις 2 με 2,5 ώρα και θα αποτελεί τη συνέχεια του τμήματος που ήδη παραδόθηκε στην κυκλοφορία από την αρχαία Κόρινθο μέχρι το κάτω, τα πρώτα 20 ολοκληρωμένα χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει ήδη και λειτουργεί ένα κέντρο ελέγχου αυτών των σειράγκων, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί, βρίσκεται υπό έλεγχο και μπορούν να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται. Έχει κάποιες τεχνικές καινοτομίες αυτή η κατασκευή. Όπως είπαμε, είναι δίδυμες σύραγγες. Συνολικά 5 δίδυμες σύραγγες προβλέπονται μέχρι την Πάτρα. Ήδη έχει δοθεί και έχουν δοθεί πρώτες στην περιοχή της Ακράτας. Να αναφέρουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου επιδιώκεται να ολοκληρωθεί και το κομμάτι μέχρι το Ξυλόκαστρο. Έτσι δηλαδή θα έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι στη διάθεσή τους οι οδηγοί που κινούνται προς την Πάτρα, από την Αθήνα ή από την Πάτρα προς την πρωτεύουσα. Περίπου 5 με 10 λεπτά είναι το κέρδος σε χρόνο επί του παρόντος με αυτά τα τμήματα που παραδόθηκαν στην κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τον Μάρτιο του 2017, οι οδηγοί θα κερδίζουν από μισή ώρα μέχρι 35 λεπτά. Νίκο, βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε τη συνομιλία του Πρωθυπουργού. Πολύ δύσκολα και έχει αποκτήσει τεχνογνωσία. Είμαστε στην Ευρώπη τεχνογνωσία.
Αν βγει έργο στα Βαλκάνια, δεν μας τιμένει. Και στην Εγνατία, φυσικά. Ναι, Εγνατία, εκεί κάναμε και τη... αυτή τη στιγμή είναι... Πρόεδρε, αλλά και τα ηλεκτρονικά πιάνουν πολύ χρόνο. Δεν είναι μόνο... Τώρα, αυτές οι δύο έγιναν σε 1,5 χρόνο. Είναι και τα συστήματα ασφαλείας των σφυράκων που... Όταν κάνουμε σκαφή, πάμε 5 μέτρα την ημέρα. Αν έχουμε 2 μέτωπα... Έχει σκαφεί με τι μηχανήματα είναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι εξκαφή. Ο ένας τρόπος είναι με τα, αυτό που λέγαμε με τα τζάμπο, δηλαδή με τους... Με τροπόδικα. Όχι. Ποιο ο άλλος είναι με τροπόδικα. Ο ένας είναι, αυτή τη λέμε, νέα αυστριακή μέθοδο, όπου έρχονται τα μηχανήματα, κάνουν τις τρύπες, κάνουμε ανατίναξη, έρχονται φορτητές, παίρνουν, αντιστηρίζουμε, ξανά τρύπημα, ανατίναξη κτλ. Αυτή είναι η μέθοδος που υπάρχει, αυτή τη λέμε νέα αυστριακή μέθοδο, την οποία την έχουμε βελτιώσει και στην Ελλάδα, γιατί αυτή την κάναμε σε δύο φάσεις. Εμείς όπου δούμε καλό πέτρο, την κάνουμε και σε μία φάση. Και το άλλο είναι ο μετροπόδικας, αυτό που κάνουμε το μετρό, που θα έρθετε να το δείτε. Σαλονίκη. Εδώ είναι η πρώτη. Η πρώτη μέθοδος. Εδώ έχει πρώτη. Να, ναι, το σε κατοικημένη ζώνη χρησιμοποιείται πιο πολύ. Τώρα, εάν είναι τα πετρώματα. Λοιπόν, Νίκο, ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται για το έργο από τους πλέον αρμόδιους. Μας έλεγες λοιπόν ότι δίδυμες σειρά.